Καλησπέρα. 5η 16 Ιανουαρίου 2020 έχουμε φτάσει στο βραδινό vlog, το οποίο είχε ένα τίτλο που αποτελείται από δύο λέξεις, χωρίς κανένα σημείο στίξης στο τέλος. Και είναι επίτηδες που το έχω γράψει έτσι, γιατί μπορεί να διαβαστεί «Άρχισες πάλι», «Άρχισες πάλι», «Άρχισες πάλι», με πολλούς τόνους και ύφους. Με πολλούς τόνους και ύφη, το ύφος, τα ύφη. Λοιπόν, έχουμε επιστολή από μια φίλη νεαρή, η οποία μας έχει γράψει και update, το οποίο update το έχει γράψει ένα μήνα μετά που έστειλε την πρώτη επιστολή. Άρα πριν 4-4,5 μήνες και λοιπά έστειλε την πρώτη επιστολή και πριν 3-3,5 μήνες τη δεύτερη. Η ίδια είχε βάλει τίτλο «Ερωτική απογοήτευση» και δίπλα μια λυπημένη φατσούλα, όμως εγώ της έχω αλλάξει τον τίτλο και θα καταλάβετε γιατί. Καλησπέρα Θέκλε, καλησπέρα. Πρόσφατα ανακάλυψα το κανάλι σου στο YouTube και θα ήθελα να σου πω πως θαυμάζω πολύ αυτό που κάνεις και τον τρόπο που το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Μιλώντας άμεσα, χωρίς να φιλτράρεις αυτά που σκέφτεσαι, αλλά λέγοντας αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι κάνω και λίγο φιλτράρισμα, λέγοντας αλήθειες. Όχι φιλτράρισμα για να πω ψέματα, αλλά φιλτράρισμα προσπαθώ να λέω πράγματα τα οποία να μην είναι επιβλαβή προς αυτόν που έχει στείλει την επιστολή και τα ακούει ή προς τους υπόλοιπους. Έχω και εγώ κάτι που με προβληματίζει πολύ, αν και ανούσιο συγκριτικά με άλλα προβλήματα, όμως εμένα με καταβάλει συναισθηματικά. Εδώ θα σου πω και σε ένα φιλενάδα και θα πω και σε όλους τους υπόλοιπους ότι για τον καθένα μας το δικό του πρόβλημα είναι το σημαντικό. Διαφωνώ με την άποψη ότι κάποια προβλήματα είναι πιο σοβαρά από τα άλλα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του είναι όντως κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω σήμερα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρό από ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω μετά από 5 χρόνια που αντιμετώπιζα προηγουμένως. Όμως δεν είναι καλή ιδέα να συγκρίνουμε τον πόνο του ενός ανθρώπου με τον πόνο του άλλου ανθρώπου, γιατί ο κάθε άνθρωπος βιώνει το δικό του πόνο με ξεχωριστό τρόπο. Είμαι 23 χρονών. Σχέση έχω κάνει μία όλο και όλο στη ζωή μου. Πριν 3 μήνες δέχτηκα ένα αίτημα φιλίας στο Facebook από έναν ωραίο τύπο. Το ωραίο τύπο φαντάζομαι εμφανισιακά το λες, γιατί στο Facebook βλέπεις φωτογραφίες. Το δέχτηκα και αργότερα μου έστειλε μήνυμα. 26 αυτός. Αρχίσαμε να μιλάμε και μια μέρα μου εκμυστηρεύεται ότι η μαμά του έχει καρκίνο, ότι δεν είναι καλά και τα λοιπά, και ξεχνιόταν που μιλούσαμε. Μιλούσαμε πολύ συχνά και άρχισε να μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή κατάφερε και σε εγωίτευσε αυτός ο ωραίος εξωτερικά τύπος. Μετά από πολύ καιρό ένιωθα τόσο έντονα για κάποιον και φαινόταν αμοιβαίο. Για κάποιο λόγο ένιωθα οικία. Έμοιαζε υπερβολικά πολύ στον άνθρωπο αυτό που θα ήθελα να είναι δίπλα μου. Δηλαδή έμοιαζε στο πρότυπο που είχε στο μυαλό σου αυτός ο τύπος. Ήταν κάτι έντονο. Ναι, μπορείς να ερωτευτείς από το Facebook. Ναι, και από το Messenger μπορείς να ερωτευτείς. Ναι. Το θέμα είναι, θα ερωτευτείς με ανταπόκριση ή θα ερωτευτείς μόνο εσύ? Μαλώσαμε αρκετές φορές, αλλά στο τέλος τα βρίσκαμε και ήταν τόσο ωραία τότε. Μια φορά μου είπε πως η ένταση γενικά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι δυνατό. Ήταν κούκλος, ό,τι ήθελα. Και δεν περίμενα να μου έρθει έτσι ξαφνικά σε σημείο που νόμιζα ότι κάποιος μου έκανε πλάκα. Και μου έκανε. Το ήταν κούκλος ό,τι ήθελα, το σημειώνω για μετά. Μου έκανε πλάκα. Όλα πήγανε καλά με τη μητέρα του. Ένα βράδυ, καθώς ήμουν έξω, μου έστειλε επιτέλους να βρεθούμε. Μου είχε ξαναπεί, αλλά πάντα ακυρωνόταν. Εννοείται πως βρεθήκαμε, αλλά για 10 λεπτά μόνο. Είπε ότι θα πήγαινε σε κάποιον φίλο του και θα ξαναβρισκόμαστε για περισσότερη ώρα. Δεν το πίστεψα, αλλά δεν είπα κάτι. Προσπαθούσα να με προσγειώσω. Σκέφτηκα ότι ήταν μια γνωριμία στο Facebook και από κοντά ίσως να μην του είχα κάνει εντύπωση. Του έστειλα την επόμενη μέρα, λάθος μου, λέγοντας του ότι με κατάλαβα ότι ήθελε να φύγει και αν θέλει να συνεχιστεί να μου το πει. Δεν είναι λάθος σου αυτό το πράγμα. Εγώ συμφωνώ να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε, να λέμε αυτά που σκεφτόμαστε και να έχουμε μια ειλικρινή επικοινωνία, γιατί τις ψεύτικες σχέσεις και τους ψεύτικους ανθρώπους τους διώχνει μακριά η ειλικρινής επικοινωνία.
Αυτός μου είπε πως όλα ήταν καλά και με απέφυγε. Δεν μιλήσαμε τις επόμενες μέρες. Ώσπου ήμουν σε ένα μαγαζί με μια φίλη και τον είδε. Τον είδα κι εγώ, αν και πλάτη από μακριά, όμως πιστεύω πως ήταν αυτός. Αν και ήμουν δειλή και δεν πήγα να του μιλήσω για να το εξακριβώσω 100%, ήξερε ότι ήμουν εκεί. Του έστειλα την επομένη και άρχισα να τον κράζω. Έλεγε πως δεν ήταν αυτός. Αλλά από τη μετέπειτα συμπεριφορά του πιστεύω πως αυτός ήταν. Σταματήσαμε να μιλάμε. Εγώ μέχρι και σήμερα τον σκέφτομαι καθημερινά. Του ξαναέστειλα 3-4 φορές, αλλά καμιά σχέση με αυτό που ήταν. Μου είπε ότι ξενέρωσε, πολύ κρύος, τελείως αδιάφορος. Του είπα να βρεθούμε. Πάλι δικαιολογήθηκε και του είπα να μου πει αυτός, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, βλέποντας αυτά. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι είναι τόσο σοβαρός αυτός ο λόγος να ξενερώσεις με ένα άτομο που έδειχνες τόσο ενδιαφέρον και δεν θέλεις καν να το γνωρίσεις. Αγάπη μου, δυστυχώς είχε ξενερώσει μαζί σου πριν να βρεθείτε έξω και να του κάνεις σκηνή. Να του μιλήσεις, όχι να γράφεις σε ένα κινητό. Δεν είμαι τρελή, μπορεί να ωρεοποιήσα καταστάσεις ως συνήθως, αλλά δείχνει πολύ ενδιαφέρον και όχι σεξουαλικό ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι δεν τραβάει, αλλά δεν γίνεται. Όλα εκείνα να τα ψεύτικα. Για ποιο λόγο? Κοπέλες για να περάσει καλά μπορούσε να βρει και πιο ωραίες και πιο προσιτές από εμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου εξήγησε ποτέ. Κάθε φορά που ρωτούσα, έλεγε «Άρχισες πάλι» και έκοβε τη συζήτηση. Ένα ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο γαϊδούρι, για να μην πω κάτι άλλο. Αυτός κάνει τη ζωή του και εγώ κάθομαι και τον σκέφτομαι όλη μέρα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μου λέει τι συμβαίνει και ότι δεν θέλει ούτε να βρεθούμε ούτε τίποτα. Είναι αληθινός άνθρωπος και ό,τι σκέφτεται το λέει. Έλεγε. Δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος λέει εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος ότι όντως είναι. Συνήθως όταν κάποιος μας λέει εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος, αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε γιατί είχε ανάγκη να πει πως είναι αληθινός άνθρωπος, μήπως δεν είναι τόσο αληθινός τελικά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ελπίζω να το διάβασες, φιλιά. Το διάβασα, αλλά σήμερα, τόσο καιρό μετά. Λοιπόν, φιλενάδα, πρωτού πάω στο δεύτερο σου mail, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είπες, έγραψες ότι ήταν τόσο πολύ ωραίος, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Είσαι 23 χρονών, το καταλαβαίνω. Είσαι νεαρή. Μόλις έχεις βγει από την εφηβεία, είσαι στην πρώτη νεότητα και μέσα στο μυαλό σου έχεις την εικόνα πως ένας όμορφος άνδρας εξωτερικά σημαίνει ότι είναι και όμορφος εσωτερικά. Όμως αγάπη μου, θα σου πω κι εγώ και θα σου πούν και άλλοι φίλοι εδώ στο κανάλι, όχι μόνο εγώ, και άνδρες θα σου πούν και γυναίκες θα σου πούν ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και ότι όποιος άνθρωπος έχει μια ωραία, όμορφη, εύμορφη εξωτερική εμφάνιση, αυτό δεν είναι εγγύηση ότι θα έχει και εύμορφη εσωτερική εμφάνιση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όμορφοι και εξωτερικά και εσωτερικά, όπως υπάρχουν άνθρωποι που είναι άσχημοι εξωτερικά και εσωτερικά άσχημοι, όμως δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση ενδεικτική για την εσωτερική εμφάνιση. Βεβαίως θα μου πεις, εγώ έχω μιλήσει πολύ καιρό μαζί του. Έχω μιλήσει με μηνύματα μαζί του, έχω μιλήσει με messenger μαζί του προτού βρεθούμε από κοντά. Άρα μπορούσα εκείνο το διάστημα να δω αν ήταν καλός άνθρωπος εσωτερικά. Νομίζω ότι και μόνη σου, ειδικά προς το τέλος της επιστολής, έχεις διαπιστώσει από την περισσότερη τριβή με αυτόν τον τύπο ότι δεν ήταν όμορφος άνθρωπος εσωτερικά. Γιατί για μένα είναι πολύ φυσικό και αναμενόμενο, αν κάποιος άνθρωπος έχει επιφανειακή προσέγγιση της ζωής, να βλέπει μια κοπέλα και με το που τη βλέπει από κοντά να ξενερώνει και να λέει δεν με γουστάρει, δεν τη γουστάρω αυτή την κοπέλα, δεν είναι αυτή η κοπέλα μέσα στα δικά μου τα πρότυπα ομορφιάς ή τα πρότυπα επιλογής συντρόφου. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω να συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε πάρα πολύ την επιφάνεια. Κοιτάνε πάρα πολύ την εξωτερική εμφάνιση. Όμως αυτός ο τύπος δεν είχε τα κότσια, δεν είχε το θάρρος να σου πει την αλήθεια, ότι ξέρεις, όταν σε είδα από κοντά,
άλλαξα γνώμη. Ή να σου πει και άλλες αλήθειες. Μπορεί τον καιρό που μιλούσε μαζί σου στα μηνύματα να είχε χωρίσει από κάποια σχέση ή να είχε πολύ μοναξιά ή να ήθελε να πάρει συμπαράσταση για το θέμα υγείας της μητέρας του που δεν κατάλαβε τελικά αν όντως ήταν άρρωστη η μαμά του ή αν έλεγε ψέματα. Επειδή γράφεις ότι τελικά όλα πήγανε καλά με τη μαμά του, άρα όντως ήταν άρρωστη, έτσι έχω καταλάβει. Γράφεις εδώ πέρα ότι... όλα πήγανε καλά με τη μητέρα του, που σημαίνει ότι έγινε καλά η μητέρα του και μακάρι είναι καλά η μητέρα του παιδιού, γιατί δεν σημαίνει ότι αν ο γιος φέρεται γαϊδουρινά ότι πρέπει και η μαμά να πάθει κάτι ή ότι φταίει η μαμά που ο γιος φέρεται γαϊδουρινά. Δεν φταίει πάντα η μαμά, σας το λέω και εγώ που γιο. Λοιπόν, κανονικά αν ήταν όμορφος εσωτερικά θα είχε τα κότσια να σου πει ξέρεις δεν θέλω. Ήμουνα σε μια φάση που είχα ανάγκη την παρέα και τώρα δεν την έχω. Ή λυπούμε αν σε έχω κάνει λιτόν που λένε οι Εγγλέζοι. Λυπούμε αν σε έχω κάνει να με ρωτευτείς ή αν σε έχω κάνει να νομίσεις ότι έχουμε κάτι περισσότερο. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχουμε. Ή είχα κάτι που τελείωσε και τώρα επανήλθε. Έχω γνωρίσει κάτι άλλο. Δεν το έχει κάνει αυτός ο τύπος. Όμως σου το έχει δείξει με τον τρόπο του. Σου το έχει δείξει με παθητική επιθετικότητα. Η οποία παθητική επιθετικότητα, τώρα ψάχνω το. Ψάχνω το σύρμα να χρωστήσω το κοινό. Είμαι πολύ. Είμαι λίγο άταχτη σήμερα, ε. Με καταλάβατε. Έχει κολλήσει το σύρμα κάτω. Είμαι λίγο άταχτη. Είμαι λίγο άταχτη γιατί έχει από το πρωί που προσπαθώ να γυρίσω βίντεο και συνέχεια χτυπάει το τηλέφωνο και σταματάω και ξαναρχίζω. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τώρα την επιστολή σου η οποία είναι το update που είχε έρθει ένα μήνα μετά. Αγαπητή Θέκλια, όπως το περίμενα, δεν έλαβα κάποιο μήνυμα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Με παρακολουθεί στα social media, αλλά για να εξηγηθεί ούτε λόγος. Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά και δεν έχω όρεξη για τίποτα. Ούτε στη σχολή θέλω να πάω, αν και είχα βάλει στόχο να τελειώσω φέτος. Δεν ξέρω αν τελικά είναι μόνο αυτό ή όλα που γυρνάνε στο κεφάλι μου. Με τη φίλη μου, την κολλητή μου, πλέον έχουμε ψυχρανθεί. Και σκέφτομαι πολύ ότι τις έχουν βάλει λόγια για εμένα. Αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Γιατί την τελευταία φορά που το έκανα, θύμωσε και μου είπε πως νιώθει ότι της πετάω βελάκια. Αν και εγώ μέσα μου το νιώθω πως κάτι έχει μαζί μου, γιατί δεν είναι η ίδια που ήταν απέναντι μου παλαιότερα. Άρα και αυτή σου λέει την ίδια κουβέντα, άρχισες πάλι. Και η φίλη σου. Ώρες-ώρες νιώθω πως με υποτιμά και σπάνια θα με ρωτήσει για τα προβλήματά μου. Για παράδειγμα, για αυτόν τον τύπο, ενώ είδε πόσο ενθουσιασμένη ήμουν όταν της μιλούσα για αυτό στην αρχή, τη μέρα που βρέθηκα μαζί του, όταν τον είδε, τον αγριοκοιτούσε, χωρίς να το αντιληφθώ εγώ, και μου το είπε μετά αυτός. Και όταν της το είπα, μου είπε ότι έτσι είναι το βλέμμα της και καλά. Τέλος πάντων, πραγματικά δεν με γεμίζει τίποτα. Δεν συναναστρέφομαι με άτομα που θέλω, και όταν λέω άτομα που θέλω, ενώ άτομα που να περνάω όμορφα, να γελάω με την καρδιά μου και να σπάει η ρουτίνα μου, να βγαίνω σε διαφορετικά μέρη και να αλλάζω παραστάσεις. Στη σχολή έχω χάλια βαθμούς, αλλά πρέπει να τελειώσω το συντομότερο δυνατόν, γιατί πρέπει να δουλέψω, να κάνω κάτι άλλο. Όλοι μου την λένε που δεν έχω τελειώσει ακόμα και στα προσωπικά μου το απόλυτο μηδέν. Μια σχέση έκανα όλο και όλο και αυτή με τόσα ψέματα και τόση υποτίμηση μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει και τι κάνω λάθος. Βλέπω κοπέλες στην ηλικία μου δραστήριες, με τις φίλες τους, με τις σχέσεις τους και λέω εγώ γιατί να μην είμαι έτσι. Sorry αν σε κούρασα, απλώς έχω βαρεθεί όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει να βρω μια λύση. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, Θέκλα. Κούκλα μου, αγάπη μου, είσαι 23 χρονών, είσαι στη σχολή, είσαι στον τελευταίο χρόνο της σχολής, είχες βάλει στόχο πλέον φέτος να τελειώσεις. Λόγω της ψυχολογικής κατάστασης που έχεις, το βλέπεις ότι δεν θα τελειώσεις και στενοχωριέσαι. Πρέπει να πας σε ψυχολόγο. Εντάξει. Στη σχολή σου που είσαι εκεί πέρα να ρωτήσεις για υπηρεσίες ψυχολόγου που δίνονται δωρεάν στους φοιτητές. Σχεδόν σε όλα τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια υπάρχει συμβουλευτικό τμήμα από ψυχολόγο για τους φοιτητές δωρεάν στα πανεπιστήμια. Να πας στο ψυχολόγο να βοηθηθείς. Γιατί, πρώτον,
έχεις πέσει σε ψυχολογικά. Δεν ξέρω αν έχεις κατάθλιψη. Πρέπει να σε δει ο ψυχολόγος από κοντά για να σου κάνει διάγνωση αν έχεις κατάθλιψη. Μπορεί να μην έχεις κατάθλιψη, μπορεί να περνάς μια φάση μεγάλης απογοήτευσης. Η φίλη σου εντός εισαγωγικών σου κάνει gaslighting όταν σου λέει μου ρίχνεις βελάκια. Το παιδί που προσπαθήσατε να κάνετε σχέση σου έκανε gaslighting όταν σου λέγε άρχισες πάλι και δεν σου μιλούσε. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώθεις όπως νιώθεις. Όμως δεν είναι καλό για την υγεία σου, τη ψυχική, τη σωματική, αλλά και για το μέλλον σου να το αφήσεις έτσι. Πρέπει να το φτιάξεις, πρέπει να το ψάξεις. Λοιπόν, δεν μας λες τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Μπορώ να υποθέσω μόνο, ότι μεγάλωσες με ένα τέτοιο τρόπο που να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ή με ένα τέτοιο τρόπο που να έχεις χαμηλές προσδοκίες από τον εαυτό σου και από τους άλλους. Αυτά τα δύο παρατηρώ μέσα από την επιστολή σου. Ότι δεν είσαι αρκετά διεκδικητική, δεν διεκδικείς αυτά που δικαιούσε και ότι επίσης δείχνεις μεγάλη ανοχή σε συμπεριφορές που δεν είναι καλές προς εσένα. Ρωτάς για τα άλλα τα κορίτσια, γιατί στην ηλικία των 23 ετών ή των 22 ή των 24 έχουν και φίλες, έχουν και σχέσεις κλπ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία ζωής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνθήκες και δεδομένα. Όταν ο άνθρωπος έχει την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση από παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, και οι γονείς του είναι πραγματικά δίπλα του και του στέκονται και είναι εκεί συναισθηματικά και ψυχολογικά και ψυχικά, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να διώξει από τη ζωή του ένα φίλο ή μια φίλη που είναι τοξική, είναι ζηλιάριδες, να το μάθουν το παιδί τους να διεκδικεί σχέσεις αξίας και να μην δέχεται να τρέφεται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Αυτό είναι και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή δεν εκτιμώ ιδιαίτερα τον εαυτό μου και έτσι δέχομαι λίγα πράγματα. Δέχομαι να μου λέει ο άλλος άρχισες πάλι, θε κλαμπούθελεν να πει άρχισες πάλι. Εγώ προσωπικά, στη θέση σου άμα ήμουνα, θα του την έλεγα κανονικότατα. Ναι, θα μπορούσα να βρεθώ στη θέση σου. Ναι, θα μπορούσα στην ηλικία σου να είχα ερωτευτεί έναν τύπο που μιλούσαμε από το Facebook και μάλιστα έναν τύπο που να μου λέει και για τη μαμά του που είναι άρρωστη. Θα μπορούσα να το πάθω, όπως όλα τα κορίτσια θα μπορούσα να το πάθω. Δεν έχεις κάνει κάτι το τρομερό. Δεν είσαι χαζή. Μια χαρά κορίτσι είσαι. Είναι φυσιολογικό να ερωτευτείς όταν κάποιος σου δίνει τόση σημασία και βλέπεις και την εικόνα του και είσαι και σε μια ηλικία που κοιτάζεις παραπάνω εικόνα. Εντάξει. Όταν όμως έρχεται ο άλλος και συμπεριφέρεται τόσο γαϊδουρινά μετά, εκείνη την ώρα είναι πολύ καλή ιδέα να τα ακούσει και να την ακούσει από εσένα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Εξαιρετικά καλή ιδέα. Και για να τα πεις εσύ να φύγουν από μέσα σου, να τον ξεμπροστιάσεις. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση κάτω από ένα vlog τις προηγούμενες ημέρες για το ξεμπρόστιασμα, αν γίνεται μπροστά σε κόσμο ή όχι. Και ήταν γόνιμη εκείνη η συζήτηση, γιατί ένας φίλος, ο Γιώργος, είχε στείλει τον ορισμό του λεξικού του Μπαμπινιώτη. Μια άλλη φίλη, Ευαγγελίνα νομίζω, Ευαγγελίν, δεν την γνωρίζω, είναι καινούριο nickname που βλέπω στο κανάλι, είχε βάλει κάποια άρθρα που έλεγα για τη μετάφραση των κάποιων όρων τεχνικών από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Και καταλήξαμε στο ότι το ξεμπρόστιασμα μπορεί να γίνει και ιδιωτικά. Δηλαδή μπορεί να γράψεις με μήνυμα σε κάποιον ότι σε έχω καταλάβει και έχω καταλάβει ότι παίζεις με τα συναισθήματά μου και θα ήταν πολύ πιο θαραλέο να πεις την αλήθεια ότι δεν με γουστάρεις. Και εγώ θα τον μπλόκερνα που λέτε, θα τον μπλόκαρα κιόλας και από το Instagram και από το Facebook και από το Twitter, οπουδήποτε έχω account, να μην με βλέπει. Γιατί να με βλέπει. Λοιπόν, και όσον αφορά τη φίλη σου, δες και την επιστολή που κάναμε με το προβληματική φίλη, δες και άλλες επιστολές, υπάρχει ολόκληρο playlist στο κανάλι για τη φιλία. Και η αλήθεια είναι ότι όσες γυναίκες και όσοι άνδρες τολμούν να διακόπτουν φιλίες και σχέσεις που δεν είναι υγιείς, τότε η ζωή τους ανταμείβει με τον ερχομό στη ζωή τους πιο αξιόλογων ανθρώπων για πιο ουσιαστικές σχέσεις και φιλίες. Έχεις την αγάπη μας όλων εδώ. Φιλιά, καλό βράδυ.